2-2 γεμίζουν τα καρότσια του σούπερ μάρκετ οι καταναλωτές υπό τον φόβο του κορονοϊού. Κάνουμε κι εμείς κάποιες προσπάθειες, να δούμε τι θα μας ξημερώσει. Οι επιδρομές στα σούπερ μάρκετ έχουν γίνει καθημερινή συνήθεια. Τα καρότσια ξεχυλίζουν από τρόφιμα και απολυμαντικά. Αντισηπτικά μαντιλάκια και ενόπνευμα αποτελούν είδος υπό εξαφάνιση. Για ενόπνευμα, εσύ έψαχνες? Ναι. Τα βρήκες, όχι, τα πήρα. Τελειώσανε. Προχθές. Εδώ έχει έλλειψη σε αλεύρι, σε μαγιά. Δηλαδή είναι κάποια προϊόντα, τα μακαρόνια. Ο κορονοϊός εκτόξευσε τις πωλήσεις σε βασικά προϊόντα, κυρίως αφού το ανακοινώθηκε το πρώτο κρούσμα. Σύμφωνα με την Ήλσεν, οι πωλήσεις υγρών, καθαριστικών και απολυμαντικών έχουν εκτοξευθεί κατά 721%. Μαντιλάκια και αντιβακτηριδιακά καταγράφουν αύξηση πωλήσεων κατά 709,3%. Υγρά αντισηπτικά σχεδόν 500%. Οι πωλήσεις των σαμπουνιών παρουσίασαν αύξηση 204%, ενώ οι χλωρίνες 85,5%. Στα τρόφιμα, πρωταθλητής της πωλήσης αναδεικνύεται το αλεύρι. Ακολουθούν τα ζυμαρικά, τα όσπρια, το ρύζι και το γάλα ευαπορέ. Το τελευταίο είναι αυτό, ε. Πιθανόν. Εγώ δεν θέλω αυτό, θέλω το σπρέι. Πρωταθλήτρια στην αύξηση των πωλήσεων αναδεικνύεται η Θεσσαλονίκη. Καθώς την εβδομάδα πριν την καθαρά Δευτέρα, οπότε και εντοπίστηκε στην πόλη το πρώτο κρούσμα, το λιανεμπόριο ενισχύθηκε κατά 36,4%. Ακολουθεί η περιοχή Μακεδονίας Θράκης και η Αττική. Για την Ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη, οι αγορές στα σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν φέτος κατά 23,9%. Η εικόνα είναι διαφορετική στις λαϊκές αγορές. Οι καταναλωτές λιγοστοί, αλλά εξοπλισμένοι με τα απαραίτητα. Αρκετοί από όσους έρχονται στη λαϊκή για ψώνια παίρνουν και κάποια μέτρα προστασίας, όπως το να φορούν γάντια και μάσκες. Έχει πέσει λίγο η δουλειά. Αλλά αυτό που σας είπα, παιδιά, εκκλησία, προσευχή. Ναι, αυτά τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρέπει να τα τηρούμε όλοι μας, νομίζω. Το Υπουργείο Ανάπτυξης πάντως καλεί τους καταναλωτές να μην επιδείξουν πανικό και διαβεβαιώνει ότι υπάρχει επάρκεια προϊόντων.